αποφάσεις σχετικά με την εξάρθρωση τριών συμμοριών που διέπραταν ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και οικίες και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι συμμορίες δρούσαν με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνιούπολης του Ζωγράφου. Συνελήφθησαν 32 μέλη των τριών συμμοριών, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 52 άτομα. Ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του στη διάπραξη τουλάχιστον 29 ληστείων δικλοπών, καθώς και σε πλήθος συναλλαγών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, του ταξίαρχου του κ. Δάβλου Δημητρίου. Για να αναφερθούμε σε μια πολύ σημαντική επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και της Ασφάλειας Αττικής. Συγκεκριμένα, καταφέραμε να εξαρθρώσουμε τρεις εγκληματικές ομάδες, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ένοπλων ληστείων και κλοπών σε καταστήματα και οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η αποδόμηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολύμηνης και συστηματικής έρευνας, έπειτα από ευρεία κλίμακας και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στους χώρους της Πολυτεχνιούπολης του Ζωγράφου. Οφείλω να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε αυτή την ευρεία και δύσκολη επιχείρηση για το ζήλο και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν, ενώ παράλληλα θα ήθελα να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στην τραυματίστηση αστυνομικού. Με τη δράση αυτή κατορθώσαμε να επιφέρουμε ένα σημαντικό πλήγμα στις εγκληματικές ομάδες με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνιούπολης του Ζωγράφου, όπου διέπραταν ληστείες, πραγματοποιούσαν κλοπές και διακινούσαν ναρκωτικά. Λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας παρουσιάσει η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμος Β. Δημοβλίδου, Κωνσταντία. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης έγιναν προσπάθειες για τη σύλληψη αρχηγικού μέλους των συμμοριών, το οποίο, αντιλαμβανόμενο την επικείμενη σύλληψή του, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε αστυνομικό, η οποία στην προσπάθειά της να αποφύγει την επίθεση προέβη στη χρήση του υπηρεσιακού της οπλισμού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας της οργάνωσης, ενώ πραγματοποιούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό των μη συλληφθέντων μελών των συμμοριών. Οι συλληφθέντες με τις σε βάρος της σχηματιστής δικογραφίας οδηγούνται στην αρμόδια συλληφτιαλική αρχή.